Είδαμε τι έχω πάθει. Ο γιατρός μου έλεγε ότι αυτό που βλέπω είναι. Γιατί τέλος πάντων έβλεπα εγώ κάτι κάτω από το στήθος. Και μου έλεγε ότι αυτό είναι ότι γιατρεύεται η πληγή σου, δεν είναι κάτι άσχημο. Και μια μέρα. Τι έβλεπες εσύ κάτω από το στήθος? Έβλεπα κάτι μαύρο τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, και μια μέρα πήγα. Μάλλον τελείωσα την παράστασή μου, με πήγε το αγόρι μου στο σπίτι και το έλεγα στο αυτοκίνητο ότι δεν ένιωθα καλά. Ότι ζαλίζομαι, ότι μου διάζω αριστερά. Μπήκα σπίτι, ξάπλωσα και το πρωί δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ. Τι ένιωθες? Φώναζα από... Είχα παραλύσει τελείως. Το αριστερό χέρι δεν κουνιότανε καθόλου. Είχε παραλύσει το χέρι σου? Ναι. Δεν κουνιότανε το χέρι μου καθόλου. Φυσικά, αυτό το υγρό που έβγαινε ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, ήρθαν οι γονείς μου, με πήγανε στο γιατρό και εκείνη τη στιγμή είπε ο γιατρός ότι δεν μου είπε εμένα τίποτα, με άφησε. Μίλησε με τους γονείς μου και μου είπαν ότι πρέπει να υποστώ και άλλο χειρουργείο μέσα στο γιατρείο του, γιατί αυτό που βλέπαμε τόσο καιρό και πίστευα ότι είναι αυτό που γιατρεύεται, το οποίο ο ίδιος μου είχε πει ότι είναι αυτό που γιατρεύεται, ήταν το ένθεμα. Το οποίο έβγαινε έξω από το στήθος. Ναι. Εντάξει, έπαθα σοκ. Εγώ φοβάμαι για τις επεμβάσεις. Και έχω περάσει τόσα πολλά μέχρι αυτή τη στιγμή που δεν το περίμενα. Και πλέον τα λέω έτσι φυσιολογικά. Έκατσα, έκανα τα ράματα που έπρεπε. Εκεί επιτόπου στο χειρουργείο. Ναι, ναι, ναι. Μαζί με έναν άλλο γιατρό. Δηλαδή, δύο γιατροί με παρακολουθούσαν και δεν είχαν καταλάβει τι είχα πάθει ουσιαστικά. Στο γιατρείο του έκανες ράματα επιτόπου στο γιατρείο. Φτιάξανε τέλος πάντων το ένθυμα το οποίο είχε φύγει και μου κάνανε τα ράματα κανονικά. Πω πω. Δεν ξέρω, μου ακούγεται αυτό όλο πολύ... Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό, σοκαριστικό. Τραγικό γενικά. Τέλος πάντων κάνεις και εκεί τα ράματα και μετά σου πέρασε επιτέλους. Όχι. Πήγα σπίτι, μου λέει σε ένα μήνα. Άντε δηλαδή, πάλι. Είναι το κλασικό. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι, είναι το κλασικό. Κάνεις ράματα, μετά από ένα μήνα γίνεσαι καλά. Και έτσι θα πήγαινε. Μετά από ένα μήνα μου λέει, θα κάτσεις στο κρεβάτι, δεν κουνιέσαι, δεν ακούνε στο χέρι σου, δεν σηκώνεσαι όρθια. Γιατί όταν σηκώνεσαι όρθια, αυτό πιέζεται και γίνεται πάλι το ίδιο διαδικασία. Να φεύγει υγρό από τους αδένες. Τέλος πάντων, πάω σπίτι. Πάλι τα ίδια, πάλι να μην κάνω τίποτα. Πέρασε ένας μήνας, μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα είχα κάνει άλλες δύο φορές ράματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα δεν έκλεινε. Και πήγαινε συνέχεια στο γιατρείο και σε ξαναέραβε από την συνέχεια, αρχή. Συνέχεια. Δηλαδή, στην ουσία έκανες την επέμβαση, μετά πήγες που φαινόταν από κάτω το ένθεμα και σε έραψε επί τόπου. Μετά ξαναπήγες, το ξανάραβε και θα πήγε. Έβγαινε. Και το... έβγαινε έξω το ένθεμα. Λοιπόν, Χριστέ μου, τι φιάλτης είναι αυτός. Και μετά. Τέσσερις φορές πήγε, σε έραψε και σε ξαναέραψε. Γιατί σε κάποια σημεία δεν πιάνανε τα ράματα, γιατί θεωρούσα ότι φταίει το δέρμα μου. Όπως και άλλες πολλές εκδοχές που άκουσα αργότερα, οι οποίες φυσικά και δεν ισχύουν, γιατί εγώ δεν έκανα κάτι σε εκείνο το σημείο. Εγώ απλά περίμενα να γίνω καλά. Και σε κάποια σημεία λοιπόν που έφευγε αυτό το υγρό από τους αδένες, έτσι όπως το έλεγε αυτός, το δέρμα δεν άντεχε. Αυτό το πράγμα και άνοιγε. Επομένως, ξανά ράμα και ξανά ράμα. Συνέχεια την ίδια ταλαιπωρία στο γιατρείο του. Μαζί με άλλο γιατρό. Το λέω αυτό γιατί με βλέπανε δύο γιατροί. Δεν του είπες κάτι στο τέλος, δηλαδή. Του είπα να κάνω καλλιέργεια, του είπα μήπως. Εν τω μεταξύ, στο διάστημα αυτό, του έλεγα: γιατρέ, πονάω. Πόναγα εδώ. Μου λέει: είναι η κάψα από το ένθεμα. Του λέω: η κάψα είναι το πρώτο διάστημα. Δεν μπορεί να έχουν περάσει μετά τέσσερις μήνες. Εμένα να με ράβει συνέχεια, να μην κάνω τίποτα στη ζωή μου, να μην κουνιέμαι καθόλου και εγώ να συνεχίζω να πονάω και να μου διάζει το χέρι μου. Μου λέει: είναι η ιδέα σου. Είπα ότι έχω πάθει ψύχωση με το στήθος και ότι είναι η ιδέα μου. Πιστεύω ότι τα φαντάζομαι όλα αυτά. Ας πούμε, κοιμόμουν το πρωί και ξύπναγα και σηκωνόμουν και δεν μπορούσα να κάνω κινήσεις. Ένιωθα βάρος και πόνο. Και εσύ καθόσουν επιμελητικά και τα άκουγες όλα αυτά. Ναι, δεν ξέρω, σαν υπνοτισμένη ένα πράγμα. Και πήγαινες και ξαναπήγαινες και τον άκουγες. Είχα φοβηθεί τόσο πολύ που πίστευα ότι. Βασικά είχα ταλαιπωρηθεί και είχα φοβηθεί που νόμιζα ότι στο να πάω σε άλλο γιατρό θα με τρομάξει πιο πολύ με αυτό που θα ακούσω. Και λέω θα ακούσω αυτόν γιατί τον εμπιστεύομαι, γιατί έτσι όπως μου τα λέει. Είχα και την εντύπωση ότι εφόσον είμαι εδώ δεν μπορεί να με αναλάβει κανένας άλλος γιατρός.
Και είχα κάτσει εκεί. Είχα πραγματικά φοβηθεί πάρα πολύ. Είχα χάσει τους φίλους μου, είχα χάσει τα πάντα. Με τη σχέση σου τι έγινε, δηλαδή είπες με πήγε τα αγόρια μου στο νοσοκομείο. Την τελευταία φορά, γιατί ξέχασα να πω ότι αφού πέρασα όλο αυτό το Σεπτέμβριο, πέρασε 1,5 μήνας και επιφανειακά έκλεισε. Επιφανειακά, γιατί αφού εγώ άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά μου, ξανά άνοιξε. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουμε. Και του το είπα. Βασικά πριν συμβεί αυτό το πράγμα, του λέω γιατρέ, νιώθω πόνο. Του πήρα τηλέφωνο το απόγευμα που το ένιωσα. Δεν είναι τίποτα, μου λένε αυτή την αλλαγή του καιρού. Ναι, αλλά νιώθω κάψιμο έντονο και πόνο. Και μέσα σε μισή ώρα από όταν με καθησύχασε, πάλι ξανά έγινε το ίδιο πράγμα. Και του λέω γιατρέ, συμβαίνει αυτό και αυτό πάλι. Α, του λέω να περάσω να με δείτε. Κλάμα φυσικά. Εγώ πλέον είχα απογοητευτεί τελείως. Μου λέει: όχι, δεν μπορώ τώρα. Μου λέει: πρέπει να φύγω. Έχω μια δουλειά. Παίρνω αύριο. Του λέω: γιατρέ, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Άμα μέχρι αύριο επιδεινωθεί. Λέει: δεν μπορώ να σε δω τώρα. Δεν γίνεται. Και την επόμενη μέρα που πήγα, υπήρχαν κάτι γάζες, οι οποίες θεωρούσα ότι απουλώνουν τις πληγές και μου κόλλαγε γάζες επάνω. Γιατί πίστευα ότι με τις γάζες θα κολλήσει το δέρμα μου. Επειδή σε ένα σημείο έχει συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα γίνει κι αλλού. Και τέλος πάντων, κόλλαγε γάζες. Και αυτές αντί να κάνουν δουλειά. Φαινότανε ότι κάτι γίνεται και από μέσα άνοιγε το δέρμα μου. Και καταλήξαμε πριν από 20 μέρες, με πήγε το αγόρι μου, να κάνω ράματα, 4 ράματα σε εκείνο το σημείο. Και η τελική του απάντηση, που πλέον έφυγα έξαλλη, όχι, μετά από τα ράματα που έκανα, τέλος πάντων πέρασε μια εβδομάδα και δεν γινόταν τίποτα. Και πόσα ράματα σου είχε κάνει σε αυτό το σημείο? Σύνολο 5 φορές. Χριστέ μου. Μαζί με το χειρουργείο. Χριστέ μου, κορίτσι μου, τι είναι αυτό? Και φαίνεται τώρα πολύ φυσιολογικό, αλλά... και αφού μου έκανε αυτά τα ράματα, μου είπε ότι δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό που συμβαίνει, ότι μάλλον κάτι κάνω εγώ εκεί. Και ότι δεν υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή, θα μπορούσε να είμαι και φαινόμενο σε αυτή την περίπτωση για εκείνον. Ότι μάλλον φταίει το δέρμα μου, ότι μάλλον φταίω εγώ. Και το λέγεται ότι μπορείτε... Και η τελική του τέλος πάντων το πόρισμα ήταν ότι αν δεν πιάσουν και αυτά τα ράματα, θα μπω χειρουργείο, θα βγάλει το ένθεμα, θα βάλει μικρότερο ένθεμα, γιατί φταίει το δέρμα μου μάλλον, να βγάλω δέρμα εγώ και μετά να ξαναμπω χειρουργείο, να μου βγάλει μετά από 6 μήνες, όπως λέει η βιβλιογραφία, έτσι μου είπε αυτός, να ξαναμπω χειρουργείο, να μου βγάλει το μικρό ένθεμα και να μου βάλει το μεγαλύτερο ένθεμα. Και του λέω γιατρέ, μετά από 2 χειρουργεία με ολική αναισθησία και μετά από αυτή την ταλαιπωρία. Μου εγγυάστε ότι εγώ θα είμαι καλά. Δεν είμαι και ο Θεός. Και αυτό ήταν το τελικό. Δηλαδή μετά απλά δεν ξαναγύρισα. Έπρεπε να περάσουν 8 μήνες φυσικά. Και πήγες άλλο γιατρό. Ναι, εννοείται. Πήγε επιτέλους. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να συμβεί όλο αυτό για να πάω στον κατάλληλο γιατρό. Γιατί σου να πήγαινα πάλι τι σε έναν άλλο. Τι γιατρός, τι έπαθες. Τι σου σημαίνει. Μόλυνση. Είχες πάθει μόλυνση. Από πότε μετά την επέμβαση? Όπως φαίνεται ήταν από το χειρουργείο. Γιατί εφόσον πέρασε ένας μήνας, βγάλαμε τα ράματα και αυτό το πράγμα συνέχιζε να έχει την ίδια διαδικασία, μάλλον από το χειρουργείο έγινε όλο αυτό. Δηλαδή έτσι... Είχες μολυνθεί δηλαδή και γι' αυτό δεν έκανε πληγή και δεν μπορούσε να το δει ο άλλος ο γιατρός, ότι ήταν μολυσμένο το στήθος. Δεν ξέρω, ο γιατρός τώρα που με έχει αναλάβει μου είπε ότι είναι η κλασική διαδικασία ενός γιατρού που δεν γνωρίζει τι να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν με είδε. Βασικά με το που με είδε μου λέει, έχεις πάθει μόλις μου, δεν το έχεις καταλάβει. Λέω εγώ, μπορεί να μου πέρασε η ιδέα ο γιατρός. Μου λέει είναι η κλασική διαδικασία αυτή. Η μόλυνση θα μπορούσε να περάσει στον υπόλοιπο οργανισμό σου και βέβαια, να πάθεις. Ήδη. Βασικά θα μπορούσα να πάθω σιψεμία. Είχαν αρχίσει και νεκρώναν πλέον τα κύτταρα από κάτω στο στήθος. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν κυκλοφορούσε είναι... αίμα πλέον. Και καρδιά από... κοντά, δεν είναι. Ναι. Στο αριστερό πέρα στήθος αυτό, δεν είναι. Και γενικότερα που και να πάθουμε μια μόλυνση, όταν μένει και φυσικά ένα ένθεμα ολόκληρο μολυσμένο. Ναι. Εγώ πλέον είχε αρχίσει και μου δίνει στο χέρι μου από τότε, από το καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι είχε κάνει φλεγμονή. Όλο αυτό. Και εφόσον ήδη το ένθεμα ήταν μολυσμένο, πήγαινε στην καρδιά. Δηλαδή μου λέει: είσαι τυχερή ακόμα για το ότι το ξεπέρασες όλο αυτό και έχεις έρθει σήμερα και μιλάμε για να το διορθώσουμε. Είσαι μάλιστα... τυχερή που ζεις, δηλαδή. Ναι.
Δηλαδή άντεξε ο οργανισμός μου. Όλο αυτό πήγαινε στην καρδιά κανονικά, μόλις. Γιατί είσαι και 22. Και οι αντιβιώσεις που έπαιρνα, οι οποίες μπορεί και να με βοήθησαν, αλλά μπορεί και να μου δημιουργήσουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. 6 μήνες αντιβίωση πλέον αρχίζει και δεν σε πιάνει πια. Πάντως και για μια γυναίκα, για την ψυχολογία σου πρέπει να είναι φοβερό. Δηλαδή είναι ένας ευνουχισμός, ναι, αυτό το πράγμα. Ευνουχισμός, δηλαδή είναι ένα είδος ευνουχισμού αυτό το πράγμα. Ναι, να έχεις φτάσει σε σημείο που. Να είσαι 8 μήνες και να έχεις μια τέτοια πληγή σε ένα τέτοιο σημείο του σώματός σου. Φαντάζομαι για σένα την ψυχολογία σου, την ερωτική σου ζωή, την επαγγελματική σου ζωή. Πρέπει να είναι. Πρέπει να ήταν. Ναι, έκανα κάτι για να ομορφύνω τον εαυτό μου, κάτι απλό τον εαυτό μου. Κάτι καθημερινό, να το πω και έτσι. Και κατέληξα να είμαι 8 μήνες χωρίς να μπορώ να βγω έτσι όπως θέλω εγώ. Δηλαδή, το πιο απλό, να συναντήσει ένα φίλο. Εγώ δεν μπορούσα ούτε να οδηγήσω, ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είχα διάθεση να πω ούτε στους γνωστούς μου να έρθουν να με δουν σε αυτή την κατάσταση. Εννοείται ότι δεν είχα διάθεση να βλέπω, όχι να έχω ερωτική επαφή, να βλέπω ας πούμε το αγόρι μου. Τρεπόσουνα, αισθανόσουν άσχημα. Ναι. Αλογικό. Καταρχήν το μετέδιδα αυτό που ένιωθα. Εγώ ψυχολογικά είχα πέσει από εκεί που είχα τόσα όνειρα. Δηλαδή με πέρανε τηλέφωνο και μου λέγανε «Σε έχω αυτή τη δουλειά, σε έχω εκείνη τη δουλειά». Και εγώ ακόμα δεν είχα πει τι είχα πάθει ακριβώς. Τι να πεις κιόλας. Γιατί πίστευα ότι θα γίνω την επόμενη εβδομάδα καλά. Α. Κάθε εβδομάδα και κάθε εβδομάδα. Δεν ντρέπεσαι κιόλας για αυτό το θέμα, ναι, να πεις. Ναι. Και ντρέπεσαι και πλέον δεν ξέρεις και τι να τους πεις. Και τι να τους πεις, ότι είμαι άρρωστη και έχω αυτό το πρόβλημα. Θα στραφείς νομικά εναντίον του. Ναι, εννοείται. Εννοείται, έχασα 8 μήνες από τη ζωή μου. 8 μήνες. Μα και όχι, δεν είναι 8 μήνες, είναι ότι κινδύνεψε η ίδια σου η ζωή. Αυτό είναι το ναι, θέμα. Και καλά θα κάνεις και μακάρι να υπάρξουν και γιατροί οι οποίοι θα σε στηρίξουν σε αυτό. Γιατί οι γιατροί, όταν κάποιος συνάδελφός τους είναι κατηγορούμενος, δεν πάνε ποτέ να καταθέσουν και ποτέ να δώσουν μια γνωμάτευση στο δικαστήριο, γιατί είναι και αυτή μια κάστα πολύ κλειστή, που στηρίζουν ένας τον άλλον. Πρέπει να το κάνεις, γιατί δεν είναι όλοι πλαστικοί έτσι, δεν είναι όλοι γιατροί έτσι. Υπάρχουν εξαιρετικοί πλαστικοί χειρουργοί στην Ελλάδα και εάν κάποιος κάτι κάνει λάθος και τόσο σοβαρό, θα πρέπει να έχει και τις ανάλογες κυρώσεις. Κουράγιο, κοριτσάκι μου, όμορφο. Να μην σου ξανασυμβεί ποτέ κάτι τόσο κακό στη ζωή σου. Να αποκατασταθεί και το στήθος που είναι σαφές ότι θα αποκατασταθεί. Ναι. Ότι μου είπες, έχεις πάει σε ένα εξαιρετικό γιατρό. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Συμμετέχεις και σε μια παράσταση. Μίλησέ μας γι' αυτό. Είναι μια παράσταση στο θέατρο Αυλαία στον Πειραιά. Ονομάζεται Θούκυροι Φοροφυγάδες. Είναι ένα έργο του Γιώργου του Μακρύ. Το οποίο σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί. Παίζουν ο Γιώργος ο Βασιλείου, η Ευαγγελία Σαμιωτάκη, ο Νίκος ο Ζιάγκος, ο Γιώργος ο Γεωργίου, η Εύα η Λάσκαρη, η Εροφίλη Τζάνου, ο Γιώργος ο Μαυράς, η Φέη Ανδρίτσου και εγώ. Να πούμε ότι προβάλλουμε και εικόνες και το θέατρο καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής σου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παράστασή σας, πολύ, να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία σε εσένα προσωπικά, γιατί το αξίζεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, 10.000 ευρώ και υπερδώρο σήμερα, διότι με αυτό το τηλεφώνημα που θα πάρετε και αυτό το μήνυμα που θα στείλετε, μπορείτε να διεκδικήσετε και τα 10.000 ευρώ που κληρώνουμε θαύριο, παρακαλώ, έφτασε η ώρα.